Όργανα, τι όργανα, μουσικά όργανα, όχι βέβαια, ποτέ. Τα μουσικά όργανα έχουν καταργηθεί. Στη λατρεία της, πλέον τώρα της Καινής Διαθήκης, έχουμε μόνο την μουσική, την βυζαντινή, έτσι, και την φωνή, τη φωνητική μουσική, κανένα όργανο. Δεν επιτρέπεται. Κανένα μα κανένα. Έτσι ούτε και αυτά ακόμα και κάποια, έτσι, που χρησιμοποιούν κάποιοι ψάλτες για να κρατάνε, ας πούμε, το ίσο, έτσι, κάποια μηχανήματα που κρατάνε το ίσο. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα, δεν είναι σωστά. Μέσα στην Ορθόδοξη λατρεία έχουμε μόνο την φωνή, το ψάλτη και τίποτα άλλο. Ακόμα και το μέλος, έτσι, θα πρέπει να είναι βυζαντινό. Γι' αυτό πολύ σωστά, έτσι, κάποια νεότερα, έτσι, που είναι λίγο και σαν τραγουδάκια, ψαλτοτράγουδα, ας το πούμε έτσι, δεν τα επέτρεψε η Ιερά Σύνοδος, όπως ήταν αυτό το Αγνή Παρθένε Δέσποινα, παρόλο που δυστυχώς συνεχίζουν να το λένε, ας πούμε, μέσα στην Εκκλησία. Δεν λέμε ότι είναι κακά τα λόγια, έτσι, η μουσική, αλλά δεν ταιριάζει μέσα στο ύφος το εκκλησιαστικό, το ορθόδοξο. Έτσι, όλα αυτά πρέπει να τα προσέχουμε και να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Βλέπετε που φτάσανε σήμερα, έτσι, και πλέον συστηματικότατα οι Μητροπόλεις, όχι όλες βέβαια, ευτυχώς, κάποιες Μητροπόλεις, οργανώνουν και με μουσικά όργανα συναυλίες μέσα στην Εκκλησία. Τρομερό. Είναι ακριβώς αυτό το πνεύμα της Δύσης, που μέσα στις Εκκλησίες κάνουν κονσέρτα για να τέρπεται η ακοή, αλλά όχι να λατρεύεται ο Θεός και να προσκυνείται η Αγία Τριάδα και να ωφελείται και να σώζεται ο άνθρωπος.